Πάμε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Κυριάκο Κούσο. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ράβετε, ξυλώνετε στο προεδρικό. Δεν θα πω ότι κάνετε ορθά ή λάθος, αλλά προκαλεί οργή, προκαλεί μια κατάσταση εκτός ελέγχου, κύριε εκπρόσωπε. Ο κόσμος είναι σε αναβρασμό, ολόκληρη κοινωνία. Σίγουρα τα δεδομένα είναι πολύ δύσκολα τις τελευταίες ώρες. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε από γιατρούς της πρώτης γραμμής. Είναι προφανές ότι υπάρχει μια κόπωση από τους συμπολίτες μας, από την παραπτεταμένη εφαρμογή περιοριστικών μέτρων. Είναι προφανές ότι πάρα πολλοί από τους συμπολίτες μας έχουν υποστεί συνέπειες, σοβαρές συνέπειες, τόσο στις επιχειρήσεις ή τις εργασίες τους, όσο και στην κοινωνική του ζωή. Είναι επίσης προφανές ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται πρωτίστως για την υγεία και το πολύτιμότερο αγαθό, την ζωή των συμπολιτών μας. Και είναι η ώρα που μια υπεύθυνη κυβέρνηση πρέπει να ζυγίσει όλα τα δεδομένα, να τα αξιολογήσει σωστά, να λάβει υπόψη όλες τις παραμέτρους και να πάρει τις αποφάσεις. Εκείνο που πρέπει να αναγνωρίσουμε τουλάχιστον στην κυβέρνηση είναι ότι είχε την κάθε καλή πρόθεση να χαλαρώσει τα μέτρα. Η κυβέρνηση ήταν έτοιμη και είχε προγραμματιστεί, ναι. Εξού και πριν 15 ημέρες περίπου είχαμε προαναγγείλει ουσιαστικά την χαλάρωση αυτών των μέτρων. Όταν όμως βλέπουμε την έκταση του προβλήματος, όταν βλέπουμε τους αριθμούς από τα συγκεκριμένα κρούσματα, 415 χτες, και μάλιστα χωρίς χαλάρωση μέτρων. Όταν βλέπουμε την πίεση την οποία αντέχεται το σύστημα υγείας. Και χτες το βράδυ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε καλέσει τον ΟΚΙΠΗ ακριβώς για να συζητήσουμε τις αντοχές του συστήματος υγείας, και είναι μια από τις παραμέτρους η οποία θα ληφθεί υπόψη κατά την αυριανή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, όταν θα παίρνονται οι αποφάσεις. Ο Υπουργός Υγείας θα έχει ενημερωτικές επαφές με τους επιδημιολόγους συμβούλους μας. Ναι. Όλα αυτά είναι αυτά που θα αξιολογήσουμε για να πάρουμε τις τελικές αποφάσεις. Εάν τώρα υπάρχει καταγραφή, νομίζετε ότι δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τους συμπολίτες μας, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι έχουν και κουραστεί και αγανακτήσει. Αλλά εμείς ως κυβέρνηση δεν έχουμε πολλές επιλογές. Οι επιλογές μας είναι να προστατεύσουμε τη ζωή, την υγεία, ναι, των συμπολιτών μας. Είπατε στην αρχή της συνομιλίας μας ότι υπήρχε όλη η καλή βούληση να γίνουν εκείνες οι χαλαρώσεις για τις οποίες υπάρχουν απαιτήσεις. Θεωρώ ότι έγιναν δεύτερες σκέψεις και δεν θα είναι οι χαλαρώσεις που υπήρχε, για τις οποίες υπήρχε πληροφόρηση, κύριε εκπρόσωπε. Δεν μπορώ να προδικάσω ποια θα είναι η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αύριο. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι υπήρξε έντονος προβληματισμός και συζήτηση σε μεγάλη έκταση, mm-hmm, με επιχειρήματα κατά την χτεσινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, που το τι εγώ εισέπραξα κατά την συνεδρία εκείνη ήταν μια έντονη ανησυχία σχεδόν όλων των υπουργών για την κατάσταση που επικρατεί και για το πώς θα ελέγξουμε την επέκταση της πανδημίας σε σημείο που να μην δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στο σύστημα υγείας. Ναι. Είναι ακριβώς γι' αυτό το λόγο που λήφθηκε η απόφαση να συζητηθεί σε έκτακτη συνεδρία αύριο το όλο θέμα, αφού εξεταστούν όλες αυτές οι παράμετροι. Θα σας μεταφέρω και διαπίστωση και ερώτημα. Μετά από κάθε κλείσιμο υπάρχει, ο κόσμος εκτραχύνεται
και οι μαθητές δεν μπορούν πλέον να κρατηθούν στα σπίτια, συγκεντρώνονται δεξιά-αριστερά όπου μπορούν τα απογεύματα, παρόλο που είναι κλειστές οι καφετέρειες, οι νεαροί βρίσκουν τον τρόπο να συγκεντρώνονται και να συγχροτίζονται. Και μήπως η επιστροφή στα σχολεία θα ομαλοποιούσε λίγο την κατάσταση και η αποφυγή του πανικού ότι επιδεινώνεται και ότι θα επιδεινωθεί κι άλλο η κατάσταση. Βέβαια το σωστό και το λάθος είναι λεπτές οι γραμμές αυτές τις ώρες. Είναι μόνο λεπτές οι γραμμές. Υπάρχουν επιχειρήματα υπέρ, υπάρχουν επιχειρήματα κατά. Κάποιος μπορεί να πει ότι με την χαλάρωση μπορεί να τηρούνται καλύτερα τα υγειονομικά και προληπτικά μέτρα. Κάποιος μπορεί να πει ότι η ζημιά που γίνεται τώρα με τις συγκεντρώσεις είναι πολύ μεγαλύτερη. Μα είναι, κύριε εκπρόσωπε, όλοι βλέπουμε τους νεαρούς που συγκεντρώνονται είτε στις Αλάνες είτε πίσω από τα μόλ, είτε εκεί και όπου υπάρχουν καταστήματα, βλέπουμε το πρόβλημα, το ζούμε. Μπορεί κάποιος να είναι βέβαιος ότι δεν θα είναι χειρότερα τα αποτελέσματα εάν υπάρξουν χαλαρώσεις. Στο σχολείο θα είναι πιο ελεγχόμενο τουλάχιστον. Δεν είμαι τόσο βέβαιος. Εδώ υπάρχουν άτομα τα οποία αρνούνται να κάνουν μια απλή εξέταση, το rapid test, για να μπορέσουμε, ευτυχώς μικροί αριθμοί, αλλά υπάρχουν. Εάν λοιπόν ένας είναι μολυσμένος από τον ιό, αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ εύκολο να μεταδοθεί σε μια κοινότητα που έχει επαφή, όπως είναι το σχολείο ή όπως είναι ο χώρος εργασίας. Είναι λεπτά θέματα τα οποία θα πρέπει να περιμένουμε να ακούσουμε ξανά με πολύ προσοχή τις απόψεις των ειδικών επιδημιολόγων. Δεν νομίζω όμως να υπάρχει κανένας ο οποίος να πιστεύει ότι η κυβέρνηση δεν θα ήθελε να προχωρήσει με μέτρα χαλάρωσης. Και δεν νομίζω να υπάρχει κανένας ο οποίος να αμφισβητεί ότι η κυβέρνηση έκανε ό,τι ήταν δυνατό για να ενισχύσει οικονομικά όλους τους συμπολίτες μας που επηρεάστησαν οι εργασίες τους, τις ευπαθείς ομάδες, την οικονομία γενικότερα. 1,6 δισεκατομμύρια ήταν το πακέτο το οποίο δόθηκε αυτή την περίοδο. Πώς απαντάτε στο επιχείρημα ότι γυμναστήρια και χώροι εστίασης είμαστε κλειστοί εδώ και μήνες, υπάρχει διασπορά και συνεπώς δεν ξεκινά από τους χώρους εστίασης και τα γυμναστήρια? Αλλά δεν είπε κανένας ότι ξεκινά από εκεί. Το τι λέμε είναι όσο περισσότερα οι χώροι ανοίξουν, τόσο περισσότερο ο κίνδυνο. Αυτό το πολύ απλό το αμφισβητεί κάποιος. Και εδώ δεν είναι στόχος να στοχοποιήσουμε είτε τους χώρους εστίασης είτε τα γυμναστήρια. Και ξέρετε, έχω πει πολλές φορές, όταν λαμβάνετε μια απόφαση ή οποιαδήποτε απόφαση είναι, και όταν τραβάτε μια γραμμή, είναι πολύ λογικό ότι κάποιοι θα είναι κάτω από τη γραμμή, κάποιοι πάνω από τη γραμμή. Και αν κάποιος θέλει να πει ότι μια απόφαση είναι απόλυτα σωστή, δεν θα είναι ποτέ σωστή, γιατί οι συγκρίσεις είναι τέτοιες, ο καθένας το βλέπει και υποκειμενικά αν θέλετε, αλλά και μια οριοθέτηση δεν μπορεί να είναι πάντοτε τόσο ακριβής για να μην δημιουργεί θέματα ή παράπονα. Σίγουρα υπάρχουν δύο φωνές σε κάθε περίπτωση και θα σας μεταφέρω και μία άλλη από το χώρο εστίασης, από πρόσωπα που ήδη πλήττονται οικονομικά και καμία αποζημίωση δεν είναι αρκετή. Για παράδειγμα, όλοι χθες συγκεκριμένος ιδιοκτήτης χώρου εστίασης μου ανέφερε το εξής: όλοι γνωρίζουμε ότι δεν πρέπει να ανοίξουμε. Μας είπαν ότι ανοίγουμε και έχουμε παραγγείλει 1.000 ευρώ αναλώσιμα. Μα είπαμε ότι ανοίγουμε. Με συγχωρείτε. Είχαμε πει ποια είναι η πρόθεση. Και πάντοτε λέμε, οποτεδήποτε πάρουμε μια απόφαση, πάντοτε λέμε ότι αυτό είναι υπό την αίρεση των επιδημιολογικών. Όταν λοιπόν πάμε την Τετάρτη για να το συζητήσουμε το θέμα, γιατί την Τετάρτη, γιατί αν θα άνοιγαν την Τρίτη, 15 του μήνα, 16 μάλλον, θα έπρεπε να τους δώσουμε μια περίοδο να βάλουν τις παραγγελίες τους. Τις οποίες και έβαλαν, ενθαρρυμένοι από τις προθέσεις. Γιατί τις έβαλαν πρώτου πάρουμε την απόφαση. Ενθαρρύνθηκαν από τις προθέσεις. Ένα βλέπετε.
φταίμε εμείς για τις αποφάσεις τις οποίες παίρνουν. Τι στοιχεία περιμένετε αύριο στο Υπουργικό? Θέλουμε να γνωρίζουμε ακριβώς για την κατάσταση του συστήματος υγείας, πώς ανταποκρίνεται. Είχε, όπως έχω πει, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συνάντηση χθες, ναι, με την διεύθυνση του ΟΚΙΠΗ. Ο Υπουργός Υγείας θα έχει σήμερα τις επαφές που πρέπει με την Συμβουλευτική Επιδημιολογική Ομάδα. Ο Υπουργός των Οικονομικών και ο Υπουργός Εργασίας μελετούν τα προγράμματά τους και τις δυνατότητες τις οποίες έχουν, τόσο για την περίπτωση χαλάρωσης, όχι για την περίπτωση μη χαλάρωσης. Γιατί και στη μία περίπτωση και στην άλλη θα πρέπει να υπάρξουν κάποια προγράμματα για να ενισχύσουμε την επανεκκίνηση της οικονομίας. Γνωρίζετε επίσης ότι παράλληλα γίνονται κινήσεις και για το θέμα της οικονομίας. Να θυμίσω ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε μόλις χθες συνάντηση με όλους τους οικονομικούς παράγοντες και φορείς, τους εταίρους με τους οποίους πρέπει να συζητήσουμε τα θέματα οικονομίας, ναι, και εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση, έκανε σχετική δήλωση ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όλα αυτά είναι παράγοντες οι οποίοι αξιολογούνται και στο τέλος της ημέρας είναι οι πυλώνες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί μια απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Αλλά δεν αφισβητεί κανένας ότι η κύρια προτεραιότητα μας πρέπει να είναι η ζωή και η υγεία των συμπολιτών μας. Ασφαλώς, όλοι λοιπόν δοκιμάζεται. Και μήπως θέλει η κυβέρνηση να ακούει αυτά τα παράπονα που πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Θα σας ρωτήσω κάτι διαφορετικό. Πλήρως, με ναι, συγχωρείτε, ναι, απλά να προσθέσω κάτι. Μήπως έχει κάποιος συμπολίτης μας την εντύπωση ότι οι υπουργοί που θα πάρουν την απόφαση δεν θα ήθελαν να πάνε και αυτοί σε ένα εστιατόριο να φάνε μετά από τόσους μήνες εγκλισμού? Αυτό είναι το λιγότερο, κύριε εκπρόσωπε. Αυτό όχι, είναι το λιγότερο. Διότι, ναι, είναι, λέμε ότι είναι το λιγότερο, αλλά είναι και μια απάντηση στους συμπολίτες μου που είναι στον χώρο εστίασης. Ναι. Μήπως εγώ δεν θα ήθελα να πάω να γευματίσω ή να δειπνίσω. Δηλαδή όλοι δεν τα έχουμε στερηθεί. Ναι. Θα ρωτήσω κάτι διαφορετικό. Εδώ και καιρό παρατηρούμε έτσι μια διαφορετική προσέγγιση από την επιστημονική ομάδα και από το Υπουργικό που έχει τον τελικό λόγο. Πολλές φορές οι ευθύνες γίνονται και μπαλάκι, δεν αποφάσισαμε εμείς, μας συμβούλεψαν οι επιδημιολόγοι, η επιστημονική ομάδα. Η επιστημονική ομάδα λέει εμείς συμβουλέψαμε κάτι διαφορετικό, η απόφαση δεν είναι δική μας. Ναι, είναι ακριβώς έτσι. Είναι ακριβώς έτσι. Μια ομάδα 15, θα ρωτήσω, 16, η κυβέρνηση ακολουθεί πιο συντηρητική στάση από φόβο να είμαστε εκτός ελέγχου, γιατί μπορεί και να είμαστε αυτή την ώρα που μιλούμε? Η απάντηση είναι ότι η κυβέρνηση αξιολογεί όλες τις παραμέτρους και λαμβάνει τις αποφάσεις της, βασισμένη όμως κυρίως στην Συμβουλή των Επιδημιολόγων. Ναι. Και δεν νομίζω ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν ακολουθήσαμε την Συμβουλή των Επιδημιολόγων. Από εκεί πέρα υπήρχαν και διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές προσεγγίσεις από τους επιδημιολόγους, γιατί δεν είναι αν θέλετε δυνατό 15 άτομα να είναι ομόφωνα πάντοτε, ναι, αλλά η πλειοψηφία αυτής της επιτροπής είναι εκείνη η οποία στο τέλος της ημέρας θα δώσει την καθοδήγηση. Οι συμπολίτες σας είναι άνεργοι, στέλνουν μηνύματα οι ακροατές και σας τα μεταφέρουν. Με συγχωρείτε, ναι, η κυβέρνηση, η οποιαδήποτε κυβέρνηση, δεν μιλώ για την παρούσα κυβέρνηση, ναι, θα ήθελε να έχει παραπονεμένους τους συμπολίτες της? Δηλαδή υπάρχει η κυβέρνηση που δεν θα ήθελε να ικανοποιά τους πολίτες και να παίρνει τα έβγε και τα χειροκροτήματα? Μπορώ να σας απαντήσω με στοιχεία, αλλά θα το αποφύγω, κύριε εκπρόσωπε. Τώρα, οι επιδημιολόγοι λένε ότι πλέον δεν είναι προς όφελος κανενός να μένει μία ομάδα μαθητών στο σπίτι. Κάθε σπίτι έχει 2 και 3 μαθητές, τα περισσότερα σπίτια τουλάχιστον. Αν οι 2 πηγαίνουν κανονικά στα σχολεία, εκτίθενται στους ίδιους κινδύνους. Ο τρίτος που μένει στο σπίτι, ποια είναι η διαφορά? Θα απαντήσω και σε αυτό. Νομίζω ότι δεν
είναι όλοι οι επιδημιολόγοι που συμμερίζονται αυτή την προσέγγιση. Περισσότεροι. Υπήρξαν επιδημιολόγοι οι οποίοι είχαν μια πιο συντηρητική προσέγγιση, υπήρξαν άλλοι επιδημιολόγοι οι οποίοι είχαν μια, αν θέλετε, πιο εντός εισαγωγικών φιλελεύθερη προσέγγιση. Δεν υπήρχε πάντοτε ομοφωνία στις απόψεις όλων των συμβούλων μας επιδημιολόγων, αλλά με βεβαιότητα ακούμε με πολύ προσοχή όλους τους επιδημιολόγους. Όταν, να θυμίσω, είχαν ληφθεί τα περιοριστικά μέτρα τον Οκτώβριο, κάποιοι επιδημιολόγοι ήθελαν ολικό lockdown, κάποιοι ήθελαν να είναι λίγο πιο φιλελεύθερο. Εκείνο το οποίο έχει τη σημασία, και να μιλάμε με τα σημερινά δεδομένα, είναι ότι έχουμε αυξημένα κρούσματα, το σύστημα υγείας αντέχει οριακά, ακόμη και χωρίς περαιτέρω αύξηση, διότι θεωρώ, τουλάχιστον χωρίς να θέλω να γίνω μηδικός, θεωρώ ότι με περισσότερη φιλελευθερωποίηση είναι λογικό να αυξάνονται τα κρούσματα. Οι ατίθασοι πολίτες επικεντρώνονται στις τρεις τάξεις του γυμνασίου, κύριε εκπρόσωπε. Μα δεν είναι, γιατί το βλέπετε τόσο μεμονωμένα, γιατί δεν εκτιμάτε το γεγονός ότι... Επειδή ακούω καθημερινά τους επιδημιολόγους ότι στους χώρους εργασίας είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ποιος τον φυσβητεί, αλλά και, στα σχολεία, το ότι δίνουμε προτεραιότητα στους μαθητές οι οποίοι έχουν να δώσουν εξετάσεις, ναι, είναι κακό. Φυσικά και δεν είναι κακό. Ωραία, τι θα έπρεπε να κάνουμε, δηλαδή είναι δικαιολογία... Αφού πηγαίνει ο ένας, γιατί δεν πάει και ο άλλος. Λυπούμε, δεν θα τη συμμεριστώ αυτή την προσέγγιση. Αφού πάει ο ένας, γιατί όχι και ο άλλος. Μπορώ να σας αντικρούσω με αυτό το ερώτημα. Μα ακριβώς, αλλά δεν θα το λύσουμε ασφαλώς τώρα. Μα σας το έχω αντιστρέψει. Ναι. Διαβάζετε και για τις ψυχικές επιπτώσεις τα παιδιά αυτού του άνοιξε κλείσε, γιατί είναι εφηβοί και δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Μα καλά, συγχωρείτε. Έχουμε την εντύπωση ότι η κυβέρνηση δεν ακούει, δεν αφουγκράζεται, δεν διαβάζει, δεν βλέπει μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν ακούει τηλεόραση, δεν ακούει ραδιόφωνο. Ναι. Εάν λοιπόν τα κάνουμε όλα αυτά, γιατί νομίζουν κάποιοι ότι δεν γνωρίζουμε τι γίνεται και ποια είναι τα παράπονα και τι είναι τα επιχειρήματα. Και στο τέλος της ημέρας... Είναι λογικό και πρέπει και το κατανοούμε ότι όσο ισχύουν περιοριστικά μέτρα υπάρχουν αντιδράσεις. Ναι. Σεβαστό και θυμητό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.